με την έκβαση του δικαστηρίου. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Με την εντολή μου εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Θερμή παράκληση, το έχω πει σε όλους σας. Έχω αποστείλει δελτίο τύπου, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην καταγραφεί με κανένα τρόπο. Όπως βλέπετε, δεν είναι δίπλα μου και δεν θα τη δείτε δίπλα μου σε εξωτερικούς χώρους. Παρακαλώ θερμά, έχει κάνει έκκληση και η ίδια να μην καταγραφεί με κανένα απολύτως τρόπο. Να καταδικαστεί για τις πράξεις τις οποίες ο κατηγορούμενος έχει κάνει σε βάρος. Πώς είναι η ψυχολογία της, πώς είναι? Πολύ δύσκολα, ειδικά σήμερα που η κοπέλα θα τον ξαναδεί, αν παραστεί αυτοπροσώπος. Έχει μετατραπεί σε κακούργημα. Θέλετε λίγο να μας πείτε τη διαδικασία? Δεν υπάρχει μετατροπή σε κακούργημα, επειδή από το νόμο αυτό προβλεπόταν και στον προηγούμενο νόμο. Σήμερα είμαστε ενώπιον του πλημμυλιοδικείου, από εκεί και πέρα το πλημμυλιοδικείο θα κρίνει για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Έχει κάποιο χρηματικό ποσό και αποζημίωση? Αυτό είναι ενώπιον αστικών δικαστηρίων. Σήμερα έχουμε το ποινικό δικαστήριο. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Ασφαλώς θα κινηθεί και αυτή η διαδικασία. Αυτό που συζητείτε είναι ότι θα πάρει αναβολή η δίκη, θα πάει σε κακουργιοδικείο. Θα τα δούμε όλα πάνω. Αναμένουμε εξελίξει λίγο. Θα τα δούμε όλα πάνω. Ευχαριστώ πολύ.